Η μεσαρά είναι ναι. ιδιαίτερος προορισμός, διαφορετικός, ναι, είναι χειμωνιάτικος, ναι. δεν είναι καλοκαιρινός. Δεν είναι καλοκαιράκι. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι είπες τώρα, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, εγώ θα το κρατήσω αυτό και θα το συγκρατήσω. Στριβίν δια του Αραβόνος ο Κουμαντάκης εδώ και πετάω το παλάκι στην Φιλενάδα, η οποία κάθε καλοκαίρι μου λέει έλα στη Ρόδο, έλα στη Ρόδο. Να δεις ομορφιές, να δεις σκάλι, να δεις παραλίες, ανθρώπους, φαγητά κτλ. Αλλά από το ένα αυτάκι μπαίνει, από το άλλο αυτάκι βγαίνει. Έτσι. Άστα αυτά. Επειδή τώρα θα τα βρούμε ποτέ μεταξύ μας και δεν πρόκειται να έρθεις, γιατί έχεις κανονίσει άλλες διακοπές. Καλά, μην το λες. Θα πάρουμε τη βοήθεια από τις μηνοϊκές γραμμές να πάμε μαζί στη Ρόδο, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σε πάω εγώ, Λευτέρη μου, στο Μόντε Σμιθ να δεις το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου. Πού είναι το Μόντε Σμιθ, βόρεια, νότια, πού είναι. Θα σου πω εγώ που θέλεις τώρα και όλες τις πληροφορίες. Το κρατάω άλλο. Δεν υπάρχει, είναι υπέροχα. Λοιπόν, τι θέλεις, παραλίες, πού να ξεκινήσω. Λοιπόν, κάτι έχω σημειώσει όλα. Για λέγε. Το είπαμε ότι είναι το νησί. Εγώ παίρνω ρεπό σήμερα. Δεν λέω τίποτα, τίποτα. Από πληροφορίες, λοιπόν, να ξέρετε. Αν θέλεις κοσμική παραλία, θα πάμε στο Έλλη που είναι στο κέντρο. Είναι και από τις πιο γνωστές της Μεσογείου. Θέλεις να πάμε στο Άντωνι Κουίν που έγινε γνωστή αυτή η παραλία από τα κανόνια του Ναβαρώνε. Ναι, βεβαίως. Θέλεις να πάμε στον Άγιο Παύλο. Θες να πάμε στη Λίνδο. Πού θέλεις να πας. Κράτα τι όλες. Λίνδο θέλω να πάω σίγουρα. Δεν υπάρχει. Έχω κρατήσει λίγες αναμνήσεις από την πολυήμερη που είχα πάει στη Ρόδο. Είναι η μοναδική φορά που είχα πάει στη ζωή μου. Ναι. Εκεί είχα πάει μόνο εκεί στο κέντρο κτλ. Στην παλιά πολύ. Πολύ ωραία, υπέροχα, μου έχει μείνει μια πολύ όμορφη γλυκιά ανάμνηση. Θέλω να πιστεύω ότι και τα σημάδια της περσινής πυρκαγιάς δεν θα είναι εμφανή. Θα δω φέτος που θα πάω και θα σου πω. Όπως και να έχει, ταξιδεύουμε στη Ρόδο, ταξιδεύουμε με τις μηνοϊκές γραμμές, ναι. με άνεση, με αποτελεσματικότητα και βεβαίως με ξεγνιάσει. Πού πας, δεν πας πουθενά, δεν πας γαστρονομία. Πιταρούδια, ρεβιθοκεφτέδες, ένα άλλο πεντανόστιμη. Ριζότο με μελάνι σουπιά. Σημειακό γαριδάκι, το ωραίο που είναι έτσι μικρούλικο και νόστιμο. Ροδίτη και λαδόπιτα, κυρία Κιούση, μην ακούτε. Μελεκούνι, ωραίο γλυκό. Μελεκούνι. Α, υπέροχο. Αυτό με το σουσάμι. Μάλιστα, ακριβώς αυτό. Τα τοπικά αναψυκτικά βεβαίως δεν το συζητώ και δεν έχω τίποτα να πω για την πλούσια ιστορία του νησιού μου, γιατί είναι υπέροχο και μοναδικό. Πάμε ρόδο. Δούμε αυτή την ιστορία. Ναι, πάμε. Άντε. Παγκοσμίως αναγνωρίσιμη, κοσμοπολίτικη και παραδοσιακή, διαχρονική και σύγχρονη, φαντασμαγορική και απλή. Η Ρόδος είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι θα σας συναρπάσει. Η παλιά πόλη της Ρόδου, το Μανδράκι, η Ακρόπολη της Λίνδου, η αρχαία Κάμηρος και η αρχαία Ιαλισσός, η Κοιλάδα με τις Πεταλούδες, η Φιλέρημος. Ιστορία μεγάλη και αξιοθέατα αναρρύθμιτα. Στα Δωδεκάνησα θα συναντήσετε ένα νησί και μια φύση σκανδαλωδώς γενναιόδορη. Τεράστιες αμμώδεις παραλίες, μαραγδένια νερά, κάστρα και αρχαίες πολιτείες, γκουρμέ εστιατόρια, αλλά και ταβερνάκια με σαλάτες που φτιάχνονται με υλικά από τον Μπαξέ, πολυτελή ξενοδοχεία και χωριά όπου οι γυναίκες ψήνουν ακόμα το ψωμί στο ξυλόφουρνο. Ταξίδι στο νησί των Ιππωτών, το νησί του μυθικού κολοσσού της Ρόδου, το νησί όπου Βυζαντινοί, Έλληνες, Ενετοί, Ιταλοί, Τούρκοι άφησαν τη σφραγίδα τους. Η παλιά πόλη της Ρόδου είναι ο καλύτερα διατηρημένος μεσαιωνικός οικισμός στον κόσμο και έχει ενταχθεί στον κατάλογο των πόλεων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Κάθε πέτρα διηγείται μια ιστορία φτάνοντας σε βάθος 2.400 ετών. Αρχαία γάλματα, μαρμάρινα οικόσημα, κρίνες, η οδός των Ιππωτών και το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, τζαμιά και χαμάμ, ο πύργος του ρολογιού με την απίστευτη θέα, είναι η κληρονομιά που άφησαν οι πολιτισμοί που πέρασαν. Εάν είστε λάτρεις της θάλασσας, η Ρόδος θα σας ανταμείψει. Αμέτρητες παραλίες με σπάνια μορφιά και δυνατότητα για δραστηριότητες απλώνονται στα πόδια σας. Κιοτάρι, Καλυθέα, Αγάθη, Μαύρος Κάβος, Κολύμπια, παραλία Άντωνι Κουίν, Βλυχά Αφάντου, Τραγανού, Τριάντα, Τσαμπίκα. Όλες υπέροχες, με άμμο, κρυστάλλινα νερά, υποδομές, θαλάσσια σπορ. Οι φανς του Windsurf λατρεύουν το Πρασονήσι. Ένα κατάφυτο μικρό νησί στα νότια της Ρόδου με παραλία απέναντί του. Ας γίνουμε λοιπόν για λίγο ταξιδιώτες του χρόνου και ας περιηγηθούμε στη μεσαιωνική πόλη με ξεναγούς, τους Ιωαννίτες Ιππώτες αλλά και στις ομορφιές του υπόλοιπου νησιού. Να είστε σίγουροι ότι η Ρόδος θα σας μείνει αξέχαστη.